Το 35% αγγίζει πρόοδος των εργασιών στο εργοτάξιο του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές. Εντυπωσιακή είναι η πρόοδος εργασιών στο μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, αυτό του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Όπως εκτιμάται, το Φλεβάρι του 2027 θα τεθεί σε λειτουργία. Η πρόοδος είναι σημαντική στην κατασκευή του τερματικού σταθμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σε 2 μήνες έχουν ολοκληρωθεί τα σκυροδέματα. Το πρώτο επίπεδο έχει ολοκληρωθεί, ενώ προχωρούν οι εργασίες για το δεύτερο επίπεδο του κτηρίου, ώστε να φτάσουν συνολικά τα 23 μέτρα ύψος από το έδαφος, από 12,5 που είναι σήμερα. Το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, όπως είναι και ο ΒΟΑΚ και όπως είναι και το επενδυτικό πρόγραμμα στο χώρο εδώ, την πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, τα οποία συνδέονται στενά με τα συμφέροντα του Δήμου μας και το ενδιαφέρον μας, και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι τα παρακολουθούμε στενά. Με ταχύς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες και στην οδική σύνδεση του ΒΟΑΚ με το νέο αεροδρόμιο. Ανεπίσημα έχουν ξεκινήσει εργασίες στη θέση Άγνος εν ώψη των ανακοινώσεων του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ικανοποιήσει το αίτημα για την κατασκευή διπλού τούνελ στην περιοχή Άγνος. Έχουμε μια θετική εξέλιξη ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινώσει το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών ότι θα επιλεγεί η λύση του τούνελ, ήδη γίνονται εργασίες από τη μεριά της αναδόχου εταιρείας του παραχωρησιούχου της Τέρνα, προκειμένου στη θέση Άγνος να μην καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον, η χλωρίδα και τα μνημεία που υπάρχουν εκεί, αλλά θα γίνει το τούνελ το οποίο ζητούσαμε από την αρχή. Έχει εκτινάξει το κόστος, αλλά μετά από την συνεξέταση πολλών παραμέτρων θετικών και συγκριτικών άλλων πλεονεκτημάτων, καταλήγει το Υπουργείο ότι η καλύτερη λύση είναι το τούνελ και περιβαλλοντικά. Σε ό,τι αφορά τον ΟΑΚ, αυτό σύμφωνα με πληροφορίες έχει ολοκληρωθεί μαζί με τους κόμβους από το ύψος του νέου αεροδρομίου μέχρι τον κόμβο Αρκαλοχωρίου Βιάνος. Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Φεστού τονίζουν την ανάγκη να υπάρξει μέρημνα από το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να υπάρξει πρόσβαση στο νέο αεροδρόμιο από την περιοχή της Μεσαράς. Υπάρχει μελετητική οριμότητα σχεδόν μέχρι το τέλος του 2024, είναι ο συμβατικός χρόνος μελέτης για το κομμάτι από το Καστέλι μέχρι τα Πρωτόρια, ενώ από τα Πρωτόρια μέχρι τον κόμβο Μάρθα στο δρόμο του Αρκαλοχωρίου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε προκήρυξη διαγωνισμού μελέτης. Είναι το καθήκον το οποίο οφείλει το Υπουργείο Μεταφορών να αναπληρώσει προς τους κατοίκους της Μεσαράς και της Κρήτης. Και να μπορέσει πραγματικά το αεροδρόμιο το οποίο φτιάχνεται στο Καστέλι να δώσει πνοή ξανά στη Μεσαρά, θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί ο δρόμος από Αγία Γαλήνη μέχρι το αεροδρόμιο. Εν τω μεταξύ, 850 άτομα εργάζονται στο εργοτάξιο, ωστόσο μεγάλο αγκάθι αποτελεί η έβρεση επιπλέον εργαζομένων. Τμήμα της γέφυρας στο υποκατασκευή έργο του νέου αεροδρομίου σκυροβετήθηκε, με τις εργασίες να ολοκληρώνονται το επόμενο τρίμηνο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες θεμελίωσης του πύργου ελέγχου. Το κτίριο της αστυνομίας έχει ολοκληρωθεί, ενώ άμεσα θα ξεκινήσει το κτίριο της πυροσβεστικής. Όπως εκτιμάται, τον Αύγουστο του 2026 θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του, ενώ το Φλεβάρι του 2027 αναμένεται η επίσημη λειτουργία στο έργο πνοής που θα ενισχύσει τον τουρισμό της Κρήτης με την παράλληλη προσέλκυση νέων επενδύσεων.